Ακούστε. Λοιπόν, έχω χαϊπαριστεί πλήρως. Τελείωσε το spotlight. Έχω αφήσει να περάσουν λίγες ώρες να μου κάτσει. Αλλά δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου για αυτό που μόλις είδα. Το είχα προβλέψει βέβαια στο βίντεο της εχθρή που κάναμε με το Μάκη. Και τώρα φαντάζομαι ότι ο ίδιος μου ζητάει το switch για να το δανείσω. Δεν πρόκειται να γίνει, ας πάρει δικό του. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σταθώ, δεν θέλω να σταθώ σε τίποτα άλλο για την παρουσίαση, θα τα πούμε αναλυτικά με τα παιδιά. Βλέπω πολλούς που αναρωτιούνται πως με ένα teaser trailer έτσι που απλώς υπονόησε την ανάπτυξη του Metroid Prime 4, τόσος κόσμος έχει ξετρελαθεί, ανάμεσα τους και εγώ, είναι φυσιολογικό. Φανταστείτε, έχουν περάσει 10 χρόνια χωρίς Metroid Prime. Δεν εννοώ τα 2D, γιατί τα 2D, εντάξει, είδαμε και το M, αλλά είναι φοβερή στιγμή για το Metroid. Δεν είδαμε στο Wii U Metroid. Εντάξει, στο Wii είδαμε το Trilogy, το λιώσαμε. Εγώ προσωπικά δεν έχω παίξει στον καιρό του τα 2D Metroid, γιατί ήμουν από πλευρά της Sega, καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω τι να πω, έχω συγκλονιστεί και μόνο με την ιδέα. Τα Metroid είναι ίσως από τις καλύτερες στιγμές της gaming βιομηχανίας, για να μην πω και άλλα. Είναι συναρπαστικά, είναι τεράστιο σχεδιασμό για παιχνίδι. Το καλό από ό,τι είδα είναι ότι ο Τανάμπε, που είναι ο producer της Metroid Prime σειράς, παραμένει. Δεν είναι όμως η retro, πράγμα που με εντυπωσιάζει. Ποιος ξέρει, ίσως ετοιμάζει κάποιο νέο IP για την Nintendo, πολύ θετικό αυτό. Και αν κρατήσω και τα λόγια του, τα λόγια του Τανάμπε δηλαδή, από την E3 του 2015 που έλεγε ότι μετά το ανεκδίκητο το Federation που είχε βγάλει στο 3DS θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με το ανάμεσα στην ανάπτυξη της Samus και το κυνηγητό με τον Silux που είδαμε στο τέλος του Prime 3, νομίζω ότι θα δούμε κάτι πάρα πολύ καλό. Στο Switch θα ταιριάζει γάντι, νομίζω θα κάνει, και εύχομαι δηλαδή, να κάνει την ίδια τον ίδιο αντίκτυπο στο gaming κοινό που έκανε και το Breath of the Wild, και μπορεί να το κάνει ένα Metroid Prime 4. Ναι, μπορεί να το κάνει και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τι άλλο να πω ρε παιδιά, δεν έχω πολλά λόγια να πω. Αυτό ήταν ένας λόγος ύπαρξης της φετινής E3, μόνο και αυτό. Μακάρι να δούμε παπάδες από την Nintendo, το θέλω πολύ, το Switch το έχω από τώρα, οπότε τι μένει, να το ανακοινώσει, να ανακοινώσει την ημερομηνία κυκλοφορίας και να τελειώνουμε, να περιμένουμε. Αυτό. Τώρα για όλους τους υπόλοιπους, μακάρι να το αγοράσετε, να το ευχαριστηθείτε και θα δείτε γιατί περιμένουμε εδώ και 10 χρόνια Metroid Prime 4. Και όχι μαλακίες Federation και τέτοια. Αυτά, σύντομα, δεν θα πω παραπάνω, αυτό σύντομα, τα υπόλοιπα όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν περισσότερα πλάνα από το παιχνίδι. Το ευχαριστηθούμε, ελπίζω, και θα είμαστε. Θα ακολουθήσει και το βιντεάκι μεθεόρτιο των ανακοινώσεων της Epsilon 3, οπότε μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, στο Joystick.gr, να τα λέμε, γουστάρουμε να έχουμε σχόλια από κάτω. Λοιπόν, Μίτσος από το Joystick, χαιρετώ.